συζητήσει εδώ και γίνεται, είναι ευρύτερη συζήτηση στην περιοχή του Εύρου, εδώ στις Φωτιές, για την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, η οποία είναι μια δεκαεξαμηλής επιτροπή, η οποία δεν έχει κανέναν ευρύτη μέσα, δεν έχει κανέναν αυτοδιοικητικό μέσα, και ωστόσο είναι μια επιτροπή η οποία έχει αναλάβει την ανασυγκρότηση του Εύρου. Ένα δίκο εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ή μια τέτοια επιτροπή, ναι, μπορεί να λύσει προβλήματα? Μιλάμε από πλευρά σύνθεση. Μια τέτοια επιτροπή μπορεί να λύσει προβλήματα αν υποθέσουμε ότι έχει το επιστημονικό background που χρειάζεται και την τεχνική υποδομή για να το κάνει. Όμως, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι από την περιοχή στην οποία υπάρχουν τα προβλήματα, στην περιοχή η οποία υφίσταται όλες αυτές τις δυσκολίες, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να περιγράψει το πρόβλημα έτσι όπως υπάρχει και έτσι όπως γίνεται. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένας λόγος που εγώ έρχομαι και ξανάρχομαι και κάνω περιοδίες είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Να αποκτήσουμε όσο γίνεται πιο πραγματική εικόνα από το τι συμβαίνει. Διαφορετικά, δεν μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Θα δώσεις μια κατεύθυνση, θα δοθούν κάποιες λύσεις. Αλλά καλό θα είναι όλο αυτό το πρόβλημα να πιαστεί από την αρχή σωστά και να δομηθεί όπως πρέπει. Mm-hmm. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα για να προλάβουμε, γιατί ξέρουμε και το επιβαρημένο σας πρόγραμμα και τι δεν είδαμε και τι δεν ακούσαμε τον τελευταίο 1,5 πλέον χρόνο αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα είδαμε και την επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ και στο περιβόητο TikTok του Στέφανου Κασελάκη. Μία ιστορία που εμείς τουλάχιστον εδώ σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά. Δεν το αφήνουμε να ξεχαστεί το θέμα, γιατί θρηνήσαμε και εμείς ένα δικό μας παιδί από την περιοχή. Βλέπουμε και μαθαίνουμε όλα αυτά που τεχνιέντος κρύβονται από τα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, εγώ δεν διάβασα σε κάποιο μεγάλο site την είδηση ότι ταυτοποιήθηκαν ωστά, ταυτοποιήθηκε ωστό βιολογικό υλικό μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Στο οικόπεδο. Και εδώ έχουμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για εργαλειοποίηση, να κατηγορεί ακόμα και τον κύριο Κασελάκη, ακόμα και τους ευρωβουλευτές σας, ότι προσπάθησαν να καρποθούν έτσι ψήφους και δημοσιότητα από την πρόσκληση της κυρίας Καριστιανού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Είναι προσβλητικό για την κοινωνία και νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι μια χώρα, μια κυβέρνηση, μια κοινωνία έχει την υποχρέωση τέτοιου τύπου θέματα να τα αντιμετωπίζει με την ανάλογη ευαισθησία. Δεν μπορούμε να τραμπουκίζουμε και να γυρνάμε το θέμα ανάποδα όταν κάποιος κάνει κριτική ή όταν επιμένει στο να βρεθεί, στο να δοθεί φως και να αποδοθούν οι ευθύνες σε κάτι το οποίο έγινε και δυστυχώς δεν μπορεί να έγινε και να μην φταίει κανείς. Δεν γίνονται τέτοιες ζημιές και τέτοιες καταστροφές χωρίς να φταίει κανείς. Και η προσπάθεια. Και να λαμβάνεται μόνο η πολιτική ευθύνη. Και να λαμβάνεται η πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι κάτι η οποία πρέπει να αποδίδεται. Αλλά στην ουσία έχουν γίνει παραλήψεις, έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες σε αυτή την υπόθεση. Και δυστυχώς σιγά σιγά από τα γεγονότα και από αυτά που έρχονται στο φως, διαπιστώνεται ότι πράγματι γίνανε παραλήψεις. Και είναι πολύ πολύ άσχημο η κυβέρνηση, προκειμένου να αμυνθεί, να γυρνάει ανάποδα και να επιτίθεται σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι όλα ψηφοθυρία και δεν γίνονται όλα για να κερδίσουν ψήφους κάποιοι βασιζόμενοι πάνω σε μια τραγωδία και στον πόνο των ανθρώπων. Αλλά είναι πολύ πολύ άδικο να υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν δικαιωθεί για τις απώλειες των ανθρώπων που έχουν χάσει και αν μη τι άλλο να μην έχουν μάθει τι έχει γίνει και πώς έχει συμβεί όλη αυτή η ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι χρέος όλων μας και όχι μόνο της πολιτείας και εμάς σαν κοινωνίας να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να ξεκαθαρίσει τελείως τι έχει γίνει. Ποιος φταίει, ποιος έκανε την παράληψη, πού ήταν το λάθος και όχι πάρα πολύ εύκολα. Κάποια στιγμή ρίξαμε το βάρος σε ένα σταθμάρχη που έκανε ένα λάθος. Γιατί οι δικλείδες ασφαλείας είναι έτσι και η οργάνωση των σιδηροδρόμων είναι έτσι, που ακόμα και αν ανθρώπινο λάθος να γίνει, υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν εναλλακτικές δικλείδες που μπορούν να το καλύψουν. Άρα
κάτι δεν είχε πάει καλά. Και αρχίζει βέβαια να προσδιορίζεται το τι δεν είχε πάει καλά. Ξετυλίγεται το κουβάρι, λέτε. Ξετυλίγεται το κουβάρι. Το θέμα και, αν, είναι... και αν επιτρέψετε μου λίγο να σας πω, δεν υπήρχε αυτή η επιμονή και του ΣΥΡΙΖΑ και των συγγενών των θυμάτων και ακόμα και το γεγονός ότι αναδείχθηκε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή η μητέρα, η κυρία Καριστίνου, η οποία είναι απίστευτη, έδωσε μια τελείως διαφορετική διάσταση στη διερεύνηση αυτού του θέματος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει και ακόμα και η ίδια κυβέρνηση, έστω και αν είναι σκληρό για την ίδια, να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πάνω σε αυτό το θέμα, πάντως, τα άκουσε και ο νυν ευρωβουλευτής σας και εκ νέου υποψήφιος, ο Κώστας ο Αρβανίτης, αναφορικά με το ψήφισμα για το κράτος δικαίου. Είχα την τύχη τότε να το μελετήσω αρκετά, γιατί ήμουν στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ακούσαμε πολλά, είδαμε πολλά, το περιβόητο άρθρο 27, οι ανθέληνες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεχτήκατε δρυμία κριτική, σφοδρή κριτική από την κυβέρνηση. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποτίμησαν πολύ το ψήφισμα. Ήτανε μέσα και τα Τέμπη και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η ιστορία. Και λέμε πολλές φορές εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή ότι τελικά κάτι είδαν οι άνθρωποι, κάτι κατάλαβαν. Όσο περνάει ο καιρός, κάθε μία αποκάλυψη χειροτερεύει έτσι περαιτέρω την εικόνα που υπάρχει για την αντιμετώπιση του δυστυχήματος εκ των υστέρων. Διότι φάνηκε από τις εκλογές ότι δεν χρεώθηκε το ίδιο το δυστύχημα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μετά η διαχείρισή του. Από τις εθνικές, ναι. Ναι, από τις εθνικές εκλογές. Η διαχείρισή του φαίνεται ότι τη χρεώνεται. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πιάσουν κάποιοι να πάνε φυλακή. Το θέμα είναι να μην ξαναγίνουν αυτά τα λάθη και να ξαναγίνει το τρένο ασφαλές. Το είναι. Χειρότερο από όλα που μπορεί να συμβαίνει όταν γίνεται κάτι λάθος είναι ότι είναι να προσπαθείς να το καλύψεις με ένα λάθος ή με μια σειρά λαθών. Δυστυχώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Ακόμα και το θέμα της πύλου. Το ναυάγιο της πύλου. Το ναυάγιο της πύλου. Και εκεί χαθήκαν τόσο άνθρωποι. Εκεί το δικαστήριο, αθώωσε τους κατηγορουμένους. Γιατί ήταν αναρμόδιο. Ήταν εκτός ιδρυκών. Θεωρήθηκε αναρμόδιο επειδή έγινε στα διεθνή ύδατα. Αλλά τέλος πάντων και εκεί έχει. Ναι, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις και εκεί. Δεν έχουμε ούτε και απαντήσεις. Νομίζω ότι ο δρόμος που έχει πάρει αυτή η υπόθεση έχει καταδείξει και με την επιμονή και των, όπως είπαμε, και των συγγενών των θυμάτων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του πολιτικού κόσμου που έχει ευαισθησίες, δεν αφήνει περιθώρια πλέον. Πρέπει αυτή η υπόθεση να ξεκαθαρίσει και να φανούν τα πάντα. Όταν φτάσουμε τώρα να βρίσκονται οστά και να ταυτοποιούνται οστά μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες μέρες, από εκεί μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι είναι. Λέγαμε για τον Στέφανο Κασελάκη πριν βγούμε στον αέρα, Ναύαρχε, και λέγαμε πόσο αϊκίνητος είναι και πόσο, έτσι, πόσο καλά επικοινωνεί με τον κόσμο. Ένας Στέφανος Κασελάκης ο οποίος δέχτηκε απίστευτο πόλεμο και πολιτικό και από το εξωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τις διασπάσεις και τώρα βλέπουμε μία ραγδαία αλλαγή και μεταστροφή. Ορθώνει πολιτικό ανάστημα, μιλά καθαρά πολιτικά, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη και αναρωτιόμασταν και με τον Πάνο αν κέρδιζε όλον αυτό το χαμένο χρόνο τελικά. Με το ποιος είναι, τι κάνει, γιατί ήρθε, τι θέλει, τι δεν θέλει και δεν τον πιστεύουμε, δεν μπορεί. Πόσο διαφορετικά ενδεχομένως θα ήταν τα δεδομένα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε και μια επιτυχία τουλάχιστον δημοσκοπικά, αν και κρατάμε μικρό καλάθι με τις δημοσκοπήσεις μετά από αυτά που είχαμε δει στις εθνικές εκλογές. Είναι όποιος καεί στο χυλό. Ναι, βέβαια. Να σας πω, επειδή εγώ το έχω δει όλο αυτό το φαινόμενο Κασελάκη από την αρχή. Λέτε ότι είναι φαινόμενο και εσείς έτσι το χαρακτηρίζετε. Θεωρώ ότι έτσι. Είναι φαινόμενο. Ο άνθρωπος έχει ένα απίστευτο ταλέντο να επικοινωνεί και να τραβάει τον κόσμο κοντά του. Εμείς μαζί ξεκινήσαμε και γνωριστήκαμε στην προεκλογική περιοδία που κάναμε. Θεωρώ ότι... Θυμάμαι μια περιοδία σας προεκλογική εδώ στον Εύρο. Από εδώ ξεκινήσατε. Από εδώ ξεκινήσατε. Ναι. Και εσείς πρεμιέρα από τον Εύρο, λοιπόν. Ναι. Από εδώ ξεκινήσαμε. Το πρώτο μας, η πρώτη μου, ήρθαμε εδώ με το αεροπλάνο, ήρθε το ένα σκάφος, μας πήρε. Πήγατε στη Σαμοθράκη. Και περάσαμε όλα τα νησιά. Ναι. Φτάσαμε μέχρι Θάσο.
Το ξανακάναμε τώρα πριν από λίγο καιρό, με πιο δύσκολες συνθήκες, πιο πολλά νησιά. Και τέλος πάντων, εκεί φάνηκε ότι ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη, είναι φρέσκος, έχει τις πνευματικές δυνατότητες να επεξεργαστεί και να δώσει λύσεις στα θέματα που υπάρχουν. Και ήρθε με πρόθεση να βοηθήσει. Όπως είδατε και όπως ξέρουμε όλοι, είχε μια ζωή στην Αμερική που ήταν μια χαρά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όλα αυτά τα έβαλε στην άκρη και θέλει να κάνει ό,τι γίνεται καλύτερο. Βέβαια, ήταν μια περίοδος στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια πολύ πολύ σοβαρή φουρτούνα και από την οποία ο Κασελάκης... Βγήκε πιο δυνατός, λέτε τώρα, νομίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Να σας πω κάτι. Και στο συνέδριο που έγινε, που μπήκε όλο αυτό το θέμα του να ξαναπάμε σε εκλογές ή να μην ξαναπάμε, φάνηκε ότι βγήκε πιο δυνατός. Ότι τελικά η επιλογή του να συνεχίσει έτσι και η υποστήριξη από τον κόσμο έδειξε ότι θέλει να του δοθεί η δυνατότητα. Βέβαια, τώρα ο κόσμος αναρωτιέται ποια αριστερά. Εδώ έχουμε αριστερά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τη Νέα Αριστερά, έχουμε και λίγο κάποιους άλλους που αριστερίζουν και βλέπουμε λίγο αυτή την κατεύθυνση προς το κέντρο και ξεκάθαρα πια. Ο Στέφανος Κασελάκης μιλά ανοιχτά γι' αυτό, σε κάθε ευκαιρία. Και κάπως... Μιλάει και για αυτό. Μιλάει και για κέντρο-αριστερά. Ναι. Δεν μιλάει μόνο για την κέντρο-αριστερά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα θέματα και τα προβλήματα και οι λύσεις των προβλημάτων δεν είναι πάντα με χρώμα. Ναι. Ούτε ιδεολογικό πρόσημο. Ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχει και μια φιλοσοφία, ακόμα και αυτό που λέμε απολιτικ, δεν είναι απολιτικ. Είναι μια μορφής πολιτική. Το γεγονός ότι έρχεσαι στο πρόβλημα, προσπαθείς να δεις ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τη λύση και ποιες είναι οι προτινόμενες λύσεις με καθαρό μυαλό, χωρίς να μπαίνουν δεσμεύσεις πολιτικού τύπου ή κομματικού τύπου, φέρνουν πιο πολύ κόσμο κοντά σου και να προσπαθήσει να καταλάβει ή να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Γιατί αυτός ο τρόπος είναι αυτός που καταλαβαίνει ο πιο πολύς κόσμος, ο πιο απλός κόσμος, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι η πρακτική σκέψη και το άμεσο αποτέλεσμα με κατανοητικό τρόπο είναι πιο εύκολο να το δώσει σε κάποιον, να το καταλάβει και να το αξιολογήσει. Δεν σημαίνει ότι είναι απλά τα πράγματα, ούτε ότι απλοποιούνται με ένα τέτοιο δρόμο. Ωστόσο, ο Κασελάκης έχει δείχνει και το κόμμα γενικότερα αποκτά μια ευρύτητα που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, και αυτός είναι ο στόχος, στην κοινωνία και στα μέλη να περνάνε τους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους αδιαμεσολάβητα στο κόμμα και να υπάρχει μια επικοινωνία. Και εσύ που είσαι μέλος αυτού του κόμματος να έχεις την αίσθηση ότι και με ακούνε και μπορώ να πω μια κουβέντα και μπορώ να επικοινωνήσω και δεν φωνάζω απλά για να φωνάζω και να... θεωρώ λοιπόν ότι αυτό δίνει μια αίσθηση και στον κόσμο που έρχεται κοντά ότι κάτι άλλαξε, κάτι ναι, καινούργιο επειδή, ναι, ακριβώς. Και εσείς ζήσατε και το πριν, ζείτε και το μετά τώρα. Ναι. Και εντάξει, δέχεσαι κριτική, γιατί χθες λέγατε αυτά, σήμερα δεν λένε ότι λες άλλα, αλλά τα λες αλλιώς. Καλά, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα τώρα πια, εσύ. Δηλαδή, εδώ και πολιτικά, ακόμα για τις ευρωεκλογές που συζητάμε, που δεν συζητάμε για ευρωεκλογές στη χώρα, η αλήθεια είναι αυτή, συζητάμε άλλα θέματα, εκτός από τα ευρωπαϊκά. Τις αντανακλάσεις στις ευρωεκλογές της εσωτερικής επικαιρότητας συζητάμε. Αυτό ας πούμε, αυτό μια και είπαμε για τις ευρωεκλογές, μια πολύ σημαντική δουλειά που έχουν να κάνουν οι πολιτικοί είναι να δείξουν και να περάσουν στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι το θέμα των ευρωεκλογών. Πώς θα το περάσουν αυτό όμως, Ναύαρχε, όταν η κάθε κυβέρνηση καρπώνεται όλα τα θετικά που της προσφέρει η Ευρώπη σαν δικά της και τις οδηγίες, κουνάει το δάχτυλο και λέει παιδιά, και τι να κάνει δεν γίνεται Ευρώπη. Και δεν ξέρει και ο Κοσμάκης
πώς τον βοηθάει τελικά η Ευρώπη στην καθημερινότητά του. Πού είναι η Ευρώπη εδώ, έχετε μερίδιο ευθύνης κι εσείς τα κόμματα. Αυτό ακριβώς λέω, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος, η κοινωνία, ότι στην Ευρώπη παίρνονται αποφάσεις από τις οποίες εξαρτάται πάρα πολύ η προοπτική και η καθημερινότητα της χώρας. Εάν λοιπόν εκπροσωπείται από ικανούς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τα διεκδικήσουν αυτά τα θέματα ή μπορούν να προσφέρουν και να προτείνουν τις θέσεις που συμφέρουν την Ελλάδα, είναι προς το συμφέρον όλων. Άρα η ποιότητα των ευρωβουλευτών και η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι οι ευρωεκλογές ένας χώρος που ήρθαμε, ωραία, κάτσε να μετρηθούμε λίγο να δούμε ποιος έχει τους πιο πολλούς ψήφους και πώς πάμε και ποιον τιμωρούν. Καλά, κάπως έτσι όμως το πάμε, γιατί βλέπουμε ότι και οι επιλογές στα ψηφοδέλτια είναι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από πολιτική και θα πειραματιστούν, αν όλα πάνε καλά. Ωστόσο όμως είδατε ότι εδώ ακολουθεί και κάτι καινούριο στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Δηλαδή τέθηκε το θέμα. Ποιοι θέλετε να κατεβείτε στις ευρωεκλογές και ο κόσμος ψήφισε, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ποιους επιλέγει σαν καλύτερους. Και σας πληροφορώ ότι όλο το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικό. Αν θα δείτε νέα παιδιά, μορφωμένα, με δυνατότητες, ώρα δεν έχουν εμπειρία πολιτικής, αλλά πάρα πολύ πολιτικοί, όταν μπήκαν στην πολιτική δεν είχαν εμπειρία πολιτικής, αλλά είχαν τις γνώσεις, είχαν την υποδομή, είχαν την πρόθεση και καταφέραν να πάνε μια χαρά. Εδώ όταν έχεις παιδιά τα οποία μιλάνε 3-4 γλώσσες, έχουν μεταπτυχιακά σε θέματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά, μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα, μπορούν να τη βοηθήσουν από όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν βγούνε ευρωβουλευτές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να μαζέψει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο. Yeah. Ή τουλάχιστον επιστημονικό κεφάλαιο. Συν το γεγονός που έχει προκύψει από τη σύνθεση των think tanks, που υπήρχαν απίστευτες προσφορές. Εγώ δεν περίμενα να δω τέτοια βιογραφικά που ήρθαν και θέλαν να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στα think tanks. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτά παράγουν γνώση, παράγουν... Φυτώριο ουσιαστικά. Το είπε και ο κ. Κασελάκης ότι είναι ένα κομμάτι αυτά τα think tanks τα οποία θα στρέψει το βλέμμα του όταν θα γίνει πρωθυπουργός για να πάρει στελέχη και την επόμενη κυβέρνηση. Μα ήδη οι τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε και ο ίδιος ο πρόεδρος τροφοδοτείται από μια επιστημονική τράπεζα γνώσεων, η οποία είναι τα think tank. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό θέμα, αν καταφέρεις να το αξιοποιήσεις τουλάχιστον σε ένα πολύ σοβαρό επίπεδο ή σε ένα πολύ σοβαρό ποσοστό σε ό,τι έχει σχέση με τη θεωρητική ανάλυση. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, για τα θέματα της τεχνολογίας, έτσι. Έχουν μαζευτεί εκεί 15-20 επιστήμονες. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαροί. Αυτό το πράγμα, αν καταφέρεις να το κεφαλοποιήσεις και να το αξιοποιήσεις στην κατεύθυνση που χρειάζεσαι, είναι ό,τι πιο σημαντικό. Mm-hmm. Κάπως έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι θα... ή τουλάχιστον σχεδιάζουμε να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα για τη νέα θέση Επιτρόπου Άμυνας, για όλα αυτά που ακούμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες περί πολέμου. Διαβάζουμε άρθρα, ακούμε συνεντεύξεις. Πρόκειται για μια πενταετία αναβαρχή, η οποία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Αν αναλογιστεί κανείς τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες ώρες, ήσασταν στην Παλαιστίνη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είδατε την κατάσταση από κοντά. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Περιμέναμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε πολύ πιο γρήγορα. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πραγματικά επικρατεί μια σχετική ανησυχία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές, είναι σημαντικά τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη. Και τώρα πια μιλούμε ανοιχτά για ενδεχόμενο νέου πολέμου. Δυστυχώς είναι μια περίοδος η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν που είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και περιμέναμε ότι κάποια ώρα θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, ξεκίνησε ένας άλλος πόλεμος στο Ισραήλ. Δυστυχώς δεν είμαστε ειλικρινείς με αυτούς τους πολέμους, ειδικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ξεκίνησε η Ευρώπη να υποστηρίζει την Ουκρανία σε ένα πόλεμο που ήξερε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσει η Ουκρανία. Συν από το γεγονός ότι η υποστήριξη
που δόθηκε αρχικά, θεωρώ και το έχουμε δηλώσει εμείς σαν κόμμα ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή το να στέλνεις όπλα σε ένα πόλεμο, ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Έπρεπε όλη η διεθνής κοινότητα και η Ευρώπη πρώτη από όλες να πέσει επάνω και να είναι η προσπάθεια πώς θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Πώς θα γίνουν οι λιγότερες δυνατές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή μια χώρα έχει καταστραφεί. Πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ποιες είναι οι προοπτικές του πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή πολεμάει η Δύση με την Ρωσία στην Ουκρανία, μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ έχω πάει και συμμετέχω σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις που γίνονται για τα θέματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια διακομματική επιτροπή που είμαι. Οι κουβέντες και στην Αμερική και στην Ευρώπη κλπ. Είναι μονίμως ένας προβληματισμός πώς θα στηρίξουμε την Ουκρανία. Από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν στα σκαριά ένα κοντήλι να ψηφίσουν για την Ουκρανία κάπου 70 δις, το καθυστέρησε πάνω από 7 μήνες να γίνει, τώρα άρχισε να δίνεται. Η Ευρώπη ίδια κουράστηκε να συνδράμει την Ουκρανία. Αρχίζουν και υπάρχουν θέματα και αντιρρήσεις μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ουκρανία από μόνη της τη Ρωσία. Και το ξέραμε κάποια στιγμή. Και η ίδια η Ρωσία έχει ποντάρει σε αυτό, ότι κάποια ώρα η Δύση θα κουραστεί να τους στηρίζει. Απ' την άλλη τη μεριά, με λάθος χειρισμούς και με λάθος μεθοδεύσεις, υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε ένα ευρύτερο πόλεμο. Δηλαδή, δεν είναι καλό πράγμα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ΝΑΤΟ να εμπλακεί σε πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Με έψιπο υλικό. Και ο πόλεμος είναι πόλεμος. Είπε και αυτή την αφέλεια ο Μακρόν, την οποία εγώ αφέλεια τη θεωρώ, ότι να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Από την άλλη τη μεριά φτάνουμε για αυτό το θέμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε αντανακλαστικά και αντέδρασε παράξενα και μας ξάφιασε όλους. Το πόσο γρήγορα αντέδρασε στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Όλοι την καταδικάσαμε την ενέργεια της Ρωσίας. Απλά είχαμε διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την υπόθεση. Στην περίπτωση του Ισραήλ, θεωρώ ότι είναι άνευρη όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η συμπεριφορά της Ευρώπης. Δηλαδή το να προσπαθούμε να διατηρήσουμε ισορροπίες και να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με πράγματι με τους Ισραηλίτες που έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και διασυνδεόμαστε σε πολλούς τομείς και αφήνοντας ένα λαό να χάνεται. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε ξεπεράσει τις 36.000 νεκρούς. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει 85.000 τραυματίες όλων των βαθμίδων, όπως κατάλαβα. Δηλαδή, μιλάμε για 130.000 ανθρώπους κοντά, οι οποίοι είναι σε κατάσταση, μιλώντας δε με τον επιτετραμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που τον συναντήσαμε στο Ισραήλ, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Στον δρόμο ζουν. Δεν υπάρχει τίποτα στην περιοχή εκεί που έχουν γίνει οι επεμβάσεις. Και το χειρότερο πρόβλημα, από ό,τι μας είπαν, είναι οι γυναίκες,